Όχι, δεν είμαστε μαζί. Είμαστε ίδια πολύ μας, αλλά δεν είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μια μεγάλη νίκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, από όλους εμάς, για τη χαρά που μας δώσατε. Νίκο Δίπλα, αφιερώσατε αυτό το κύπελο, αυτή τη μεγάλη επιτυχία στους Έλληνες και στην Ελλάδα που περνά δύσκολες ώρες, έτσι. Εννοείται ότι αφιερώσαμε εκεί πέρα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα όμως. Μια τεράστια επιτυχία για μας και για την Ελλάδα. Και ελπίζω να το ευχαριστήσει και όλος ο κόσμος. Μιχάλη Λιούτζη, τρέξατε αμέσως μετά στους δικούς σας ανθρώπους που ήταν στην εξέδρα. Το είχατε κανονίσει ή βγήκε αυθόρμητα? Όχι, σαφώς δεν το είχαμε κανονίσει. Βγήκε εντελώς αυθόρμητα. Απλά μετά από μια τέτοια νίκη και την κατάκτηση ενός τέτοιου τροπέδου, ψάχνουμε να δει στους δικούς ανθρώπους, να τους αγκαλιάσουν και να σφαγκαλιάσουν και να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά αυτή. Οπότε γι' αυτό ήταν αυθόρμητο το οριστικό που πήγαμε σε αυτούς. Νίκο, ήσασταν λίγο πίσω, συνεχώς μάλλον πίσω στο σκορ, ανακάμψατε κάποια στιγμή, είχατε τόσο πίστη μέσα σας για αυτό το μάτς, διότι τουλάχιστον εμείς που είδαμε από την τηλεόραση αυτό βγήκε προς τα έξω, ότι το πιστεύατε, ότι δεν φοβηθήκατε σε κάποια στιγμή ότι θα χαθεί το μάτς. Δεν ξέρω πώς ήταν από μέσα τα πράγματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε πολύ φοβισμένοι στο πρώτο ημίχρονο. Είχα αρχίσει κιόλας εγώ προσωπικά να αμφιβάλλω για την νίκη. Ναι. Στο ημίχρονο όμως μας έπιασε ο coach, μας μίλησε πολύ ήρεμα, μας ηρέμησε και μας έβαλε κάποια πράγματα στο μυαλό τα οποία έπρεπε να τα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο, συγκεντρωθήκαμε σε κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν δώσαμε κανένα περιθώριο στους Τούρκους να φύγουν πάλι μπροστά όπως είχαν κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό πιστεύω μας έδωσε το κλειδί της νίκης. Μάλιστα. Μιχάλη, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς αυτή η επιτυχία, η φετινή, μιας δουλειάς που έχετε με συνέπεια και συνέχεια εδώ και χρόνια στην εθνική, στις εθνικές των μικρών? Σαφώς είναι ένα αποτέλεσμα αυτή τη δουλειά. Βασικά η προετοιμασία και όλη τη δουλειά μαζί είμαστε μόνο πολύ λίγο, 2 εβδομάδες. Και γι' αυτό αυτό το αποτέλεσμα μπορούσε να έρθει μόνο από τη σκληρή δουλειά. Και πιστεύω ότι ό,τι κάναμε, όσο σκληρά δουλέψαμε, βγήκε στο γήπεδο αυτές τις μέρες. Μιχάλη, γνωρίζω ότι έχεις προσκαλέσει και τους συμπαίκτες σου αν θέλουν να έρθουν για διακοπές στο νησί της Ακίνθου, από όπου και κατάγεσαι, έτσι, στο πατρικό σου σπίτι, δεν ξέρω. Έτσι, εγώ δεν έχω πάρει καμία πρόκληση. Θα στα πει απόψε, πιστεύω. Δεν ξέρω. Θα τα πω. Πραγματικά υπερηφάνεια. Έχετε ξαναζήσει τέτοια στιγμή? Όχι, νομίζω. Έτσι, Νίκο, ούτε και Μιχάλη, εσύ πρώτη στιγμή. Εντάξει, εγώ μπορώ να πω ότι την είχα ψηλοζήσει στην Τουρκία, στη Σακάρια. Είχαμε πάρει πάλι μια πρώτη θέση στο παγκόσμιο τουρνουά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τώρα άλλο να είναι επίσημο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και άλλο ένα απλό τουρνουά. Σαν και αυτό το συνέστημα, όχι, δεν το έχω ξαναζήσει. Μιχάλη. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει. Στη Ζανκάρια δεν ήμουν με τα παιδιά, οπότε ήταν η πρώτη στιγμή. Πρώτη φορά που ένιωσα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θέλω μια κουβέντα από τον καθένα και για να σας αφήσουμε να πάτε να χαρείτε τα επινίκια. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πάρτι απόψε για όλους εσάς. Και μην ξεχάσουμε βέβαια και τον προπονητή σας και τους συνεργάτες όλους του προπονητικού team. Ο προπονητής σας μάλιστα θα φιλοξενηθεί στο Ionian αμέσως μετά στην εκπομπή Sport στο Ionian που ακολουθεί. Μια κουβέντα, Νίκο, πρώτα από σένα. Μια μικρή κουβέντα για να κλείσουμε μετά από τον Μιχάλη και να σας καληνυχτήσω. Εντάξει, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες. Βγάλαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο σαν ομάδα, σαν προσωπικότητες, ο καθένας, ατομικά και ομαδικά. Αυτό είναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, αλήθεια, πετάω στα ουράνια αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουμε κάνει όλη την Ελλάδα να παραμιλάει για μας κυριολεκτικά. Και κόντρα σε μια καλή ομάδα, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι, η Τουρκία πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα, πάρα πολύ καλή διαβασμένη απέναντί μας ομάδα. Δηλαδή βρήκαμε λύσεις απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ διαβασμένη απέναντί μας και βρήκαμε και όμως βρήκαμε λύσεις στο δεύτερο μήχρονο και μπορέσαμε και τους ξεμπλοκάραμε. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Μιχάλη, μια κουβέντα και από σένα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και ένα μεγάλο μπράβο κιόλας σε όλα τα παιδιά και σε όλο το τεχνικό επιτελείο για αυτή τη σπουδαία δουλειά και σπουδαία πορεία που ακολουθήσαμε. Τώρα εγώ το είπα και μετά τον αγώνα, θέλω να το πω και τώρα, ότι πιστεύω ότι όλα τα παιδιά και μιλάω τώρα εκ μέρους όλων των παιδιών και ότι θέλουμε να αφιερώσουμε και αυτήν την νίκη και γενικά αυτόν τον τίτλο σε έναν συμπαίκτη μας που απλά στάθηκε άτυχος
και λόγω ενός τραυματισμού και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σε αυτό το τουρνουά. Ο λόγος είναι για τον Αντέντο Γκόνιαρη, που ήταν ένα βασικό στέλεχος της ομάδας και απλά ένα τραυματισμό τον κράτησε πίσω και δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας και να αγωνιστεί μαζί μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι φέρει και αυτός να μερίδει ευθύνη για τον τίτλο αυτό που κατακτήσαμε. Μπράβο Μιχάλη και Νίκο. Ένα μεγάλο... το Μιχάλη. Να είστε καλά παιδιά. Να πούμε ότι είχαν τη δυνατότητα και οι δικοί σας άνθρωποι μέσα από το Ιόνια να απόψε να δουν και σας να λέτε δύο κουβέντες σε όλη την περιφέρεια. Νίκο Δίπλαρε, Μιχάλη Λούτζε, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς για τα όσα κάνατε και βέβαια για την επαφή που είχαμε απόψε. Καλό σας βράδυ.